Μας εγκαλέσατε για ασυνέπεια την ώρα που προεκλογικά είχαμε τοποθετηθεί στο ζήτημα αυτό. Και τι λέγαμε? Λέγαμε, είναι μια κακή συμφωνία. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να την αποτρέψουμε. Σας είπαμε να μην το κάνετε. Σας είπαμε ότι υπάρχουν δυσμενέστατες συνέπειες από αυτήν. Και σας είπαμε ότι από αυτές τις δυσμενείς συνέπειες δεν μπορούμε να φύγουμε. Και έρχεστε σήμερα με θράσος και δήθεν μας εγκαλείτε για συνέπεια, όταν έχουμε πει από την πρώτη στιγμή ότι θα προσπαθήσουμε να απαμβλύνουμε τις συνέπειες αυτής της δυσμενούς συμφωνίας, συνδέοντας την πορεία των Σκοπίων στην Ευρώπη με την απάμβληση αυτών των δυσμενών συνεπειών και την επαναδιαπραγμάτευση σε συγκεκριμένα σημεία. Θα υπογράψετε την προανακριτική του κ. Κοτζιά, κύριε Βορύδη, εσείς προσωπικά, αφού αγαπάτε τη Μακεδονία και έχετε μια ευαισθησία για το μακεδονικό, εν πάση περιπτώσει, εδώ και 20 χρόνια. Τα κακό κείμενα, κύριε Βορύδη, όταν δεν μπορεί να τα αλλάξει, δεν ζητά την ψήφο του ελληνικού λαού. Δεν ζητά δηλαδή σε μια επέσχυτη συμφωνία ανοχή, ακόμη και τώρα που κυβερνά. Επιχειρεί να τα αλλάξει. Άρα λοιπόν, ή θα τα αλλάξετε ή θα πάτε σπίτι σας. Δεν είναι διαφορετικά. Η προδοσία της Μακεδονίας δεν είναι μια απλή προδοσία. Επειδή ξέρω καλά νομικά, ξέρω και τι είναι η ασχάτη προδοσία. Να τα ξαναδιαβάσετε αυτά λοιπόν εσείς. Όχι σε μένα λοιπόν. Όχι σε μένα αυτά. Η θέση της Νέας Δημοκρατίας είναι ξεκάθαρη και συνεπής από την αρχή μέχρι το τέλος. Και σας το ξαναλέω για να το χωνέψετε. Γιατί αυτό κρίθηκε από τον ελληνικό λαό. Εσείς ζητάγατε την ακύρωση. Τι πήρατε? 30%.